Πάρα πολύ. Και εμείς πίσω στο τραπέζι μας, εδώ να πω καλημέρα, να καλημερίσω, να καλωσορίσω τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, καλημέρα. Να ευχηθούμε να ζήσει ο κύριος Κακούσης. Να είστε καλά. Σύζυγό του, βίων ανθόσπαρτων κτλ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, πώς είστε? Είμαι καλά, δόξα τω. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά θέματα. Θέλω να ξεκινήσω με το Καραμανδάνιο, επειδή σας είδαμε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα ταξιδέψατε κατευθείαν για την Πάτρα μετά την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε. Και είδαμε ότι ο κόσμος μεταφέρθηκε από εκεί και πήγε σε άλλους χώρους, έτσι, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, έχουν επιστρέψει ασθενείς πίσω, έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές? Για δώστε μας έτσι την εικόνα. Ένα από τα άδικα της πολιτικής είναι ότι όταν κάτι πάει στραβά, σε ακολουθεί μια ολόκληρη ζωή. Όταν κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο πάει πάρα πολύ καλά, δεν τα μαθαίνει μόνο κανένας. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη προχθές το Καραμανδάνιο ήταν ένα μικρό θαύμα και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη διαχείριση που κάναμε κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας, αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο και τη διοικήτρια που κάνει πραγματικά άριστη δουλειά. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά? Ξεσπάει φωτιά. Οι άνεμοι την πηγαίναν την ανάποδη κατεύθυνση, μακρύτερα από το νοσοκομείο. Υπήρχε σκέψη αν πρέπει να το ακενώσουμε, όχι, να μην ταλαιπωρήσουμε άσκοπα τον κόσμο. Σωστά. Εγώ αποφάσισα να το ανακοινώσουμε αμέσως για προληπτικούς λόγους, ρισκάροντας μια μικρή ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους. Τους πήγαμε αμέσως στον Άγιο Ανδρέα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Mm-hmm. Και ενώ είχε ολοκληρωθεί η εκένωση του νοσοκομείου και ήταν πλέον ζήτημα αν καλώς ή κακώς το είχαμε εκενώσει, άλλαξε ο άνεμος, η φωτιά πλησίασε το νοσοκομείο. Τελικά δυστυχώς ένα κουκουνάρι πετάχτηκε μέσα από ένα παράθυρο και έβαλε φωτιά μέσα στο νοσοκομείο. Στο ενδιάμεσο, αν θυμάστε, πριν από περίπου 3 μήνες είχα πάει στο Καραμανδάνιο πάλι για να επιθεωρήσω τα έργα που κάνουμε εκεί. Ένα από το κομμάτι των έργων που έδειχνα στο Facebook Live που συνήθω να κάνω και φωτογραφίες ήταν το νέο σύστημα πυρασφάλειας του που εγκαταστήσαμε στο νοσοκομείο. Το νέο σύστημα πυρασφάλειας δούλεψε. Ήταν ολοκένουργιο, δούλεψε κατευθείαν. Έδειξε πολύ γρήγορα τη φωτιά. Οι εργαζόμενοι που είναι εκπαιδευμένοι για περίπτωση πυρκαγιάς είχαν ακολουθήσει απολύτως το σχέδιο και είχαν σταματήσει τον προάβλιο χώρο την πυρκαγιά σε διάφορα σημεία. Έως όταν έρθει η πυροσβεστική που έδωσε τη μεγάλη μάχη και σταμάτησε την πυρκαγιά σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Άρα τώρα λειτουργεί κανονικά το νοσοκομείο, έχουν επιστρέψει πίσω οι ασθενείς. Και όσον αφορά τις ζημιές, κύριε Υπουργέ, έχουν αποκατασταθεί. Υπάρχει μια μικρή ζημιά σε ένα εφημερίο, θα χρειαστεί και απεσμένες για να φτιαχτεί, αλλά δεν είναι κάτι. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Ξέρετε, το νοσοκομείο αυτό που είναι ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Και κανείς δεν κινδύνεψε. Το έχω φροντίσει η θητεία μου πολύ, γιατί το πιστεύω. Είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδος. Αν μπείτε μέσα, πλέον όπως το έχουμε φτιάξει, δεν ήταν έτσι. Πριν από 4 χρόνια ήταν αραχούρι. Τώρα είναι ένα πραγματικά ανταγωνιστικό των ιδιωτικών παιδιατρικών νοσοκομείων. Έχει ζωγραφιές παντού, μπαλόνια, ωραία ατμόσφαιρα. Λέει, είναι ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Βάζουμε τώρα το καινούριο μαγνητικό τομογράφο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου ολοκληρώνεται τώρα που παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε πάει προσωπικό. Λειτουργεί πολύ καλά. Θα ήταν κρίμα αυτό το νοσοκομείο να πάθει ζημιά. Τελικά λειτουργεί μια χαρά. Και όλα πήγανε καλά και ήταν και άμεση κινητοποίηση. Πήγα εκεί γιατί το προηγούμενο μεσημέρι και απόγευμα ήμουν συνεχώς με τους ανθρώπους στα τηλέφωνα και συντονίζαμε. Μα σας είδαμε και σε λίγες ώρες αφού το είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, εσείς ήσασταν εκεί. Πάμε τώρα γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τις ελλείψεις νοσοκομειακών γιατρών σε νησιωτικούς προορισμούς. Και επειδή έχει ξεκινήσει φέτος και πολύ δυναμικά η τουριστική περίοδος, εδώ λοιπόν ρωτάει κανείς τώρα, τι θα γίνει λοιπόν με το θέμα αυτό, εάν θα καλυφθούν αυτά τα κενά και πότε, γιατί εάν νοσήσει, ασθενήσει κάποιος τουρίστας σε ένα από αυτά τα νησιά. Δεν είναι ζήτημα μόνο των νησιών. Υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα σε διάφορες περιοχές, κυρίως περιφερειακών και μικρών νοσοκομείων. Σαφώς παντού, αλλά λέμε και για τα νησιά, ναι, επειδή καταλαβαίνετε ότι την καλοκαιρινή περίοδο πηγαίνει και περισσότερος κόσμος. Και να πω ότι διαβάζω για διάφορα δημοσιεύματα σύγκρουση του Άδωνη με τους γιατρούς. Δεν έχω καμία διάθεση σύγκρουση με κανένα γιατρό. Στην εξάμηνη αυτή μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας, έχοντας εντοπίσει από την αρχή ότι το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας του παρόντος χρόνου αλλά και του μέλλοντος, έχω προχωρήσει σε μια πλειάδα πολλών κινήσεων που σκοπό έχουν να θεραπεύσουν σε μόνιμη βάση αυτό το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, τα απομακρυντικά χειρουργεία έγιναν και για να αυξήσουν το εισόδημα των γιατρών και να έχουν επιπλέον και των νοσηλευτών και να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να είναι στο ΕΣΥ.
Τώρα η απόφασή μου για τη δυνατότητα παροχής ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ έγινε για να κάνει τη θέση του γιατρού στο ΕΣΥ περισσότερο ελκυστική, περισσότερο οικονομικά ελκυστική, ώστε να έχει περισσότερους λόγους κάποιος να βλέπει μια πρόσκληση, να λέει ναι θα πάω, παρά όχι δεν θα πάω, όπως δυστυχώς δεύτερο καιρό λέω και περισσότερο συμβαίνει. Τρίτον, η δυνατότητα των ιδιωτών γιατρών να μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και να συνεργάζονται μαζί τους γίνεται ακριβώς για να συμπληρώσουμε το έλλειμμα των ανθρώπων δυναμικών των νοσοκομείων με τους ιδιώτες γιατρούς. Κάνουμε λοιπόν μια σειρά πραγμάτων. Θεσπίσαμε 2.100 ευρώ επιμίσθιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιπλέον του μισθού δηλαδή, το μισθό σου ως γιατρός συν 2.100 ευρώ, αν πας από ένα αστικό κέντρο σε ένα νησί για να δουλέψει στους καλοκαιρινούς μήνες. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή, εσείς κάνετε τις προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει σχετική ανταπόκριση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτό δεν έχει αποδώσει. Θέλω να πω ότι δεν κάνουμε μία κίνηση που είναι αυτό που διαβάζω σήμερα. Δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο επίταξη των γιατρών. Έχουμε κάνει μία σειρά κινήσεων που σκοπό έχουν να λύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα και σε πρώτο χρόνο, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Τώρα, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά. Και θα κάνουμε και άλλα. Θεσπίσαμε να μπουν οι Δήμοι να τους δίνουν σπίτια και δαπάνες να μετράνε. Να μπουν να τους δίνουν επιμίσθιο οι Δήμοι και δαπάνες να μετράνε. Αρκεί, δηλαδή, αυτά τα οικονομικά κίνητρα εσείς τα οποία δίνετε, φαίνεται, αυτό λέει η ιστορία και το αποτέλεσμα, ότι δεν επαρκούν για κάποιους να πάρουν την απόφαση και να πάνε να δουλέψουν σε άγονες περιοχές. Ένας παθολόγος που θα ζητήσει να μετακινηθεί για τρεις μήνες το καλοκαίρι σε ένα νησί, παίρνει το μισθό του, συν 2%, σπίτι από το Δήμο και σε αρκετές περιπτώσεις και 500 ευρώ από το Δήμο, 400 ευρώ από το Δήμο. Αυτά αντιδρούν όμως. Άρα, συγγνώμη, μιλάμε για ένα εισόδημα κοντά στα 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι και μηδέν λεφτά για Ελλάδα αυτά, για να μιλάμε τώρα λίγο σοβαρά. Ωστόσο, υπάρχει και το άλλο θέμα. Εσείς λοιπόν βγήκατε και μιλήσατε και για τη στάση των ιδιωτών γιατρών. Λέω τώρα. Έχοντας. Θέλω να δείτε λίγο. Ξέρετε, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου και μετά να μου απαντήσετε συνολικά, αν θέλετε. Μιλήσατε για τη στάση των ιδιωτών γιατρών και μάλιστα προειδοποιήσατε και με κάποιες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και ο αποκλεισμός τους από το σύστημα της ψηφιακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και είπατε σε περίπτωση που εκείνοι λοιπόν αρνηθούν να πάνε και να στηρίξουν δημόσια νοσοκομεία, τα οποία παρατηρούνται ελλείψεις. Και η ερώτησή μου είναι, επειδή έχουν ξεσπάσει κάποιες αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα και σήμερα το είδαμε και σε κάποια πρωτοσέλιδα, όλο αυτό πιστεύετε ότι τελικά θα φέρει λύση, θα φέρει λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ή οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο? Πάμε λίγο με τη σειρά. Ξαναλέω, δεν έχουμε, για να φτάσουμε σε αυτό που με ρωτάτε, έχουμε κάνει μία σειρά άλλων κινήσεων πριν φτάσουμε σε αυτό. Mm-hmm. Και οικοδομούμε πραγματικά ένα καινούριο πλέγμα περιβάλλοντος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που πιστεύουμε ότι σε μία μεσομακροπρόθεσμη βάση θα λύσει το πρόβλημα. Όμως, αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα σήμερα. Δεν μας λύνει το πρόβλημα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Λέμε λοιπόν, αυτό λέει το Υπουργείο Υγείας, αυτό λέω εγώ, αυτό λέει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Έχεις ένα νοσοκομείο, του οποίου έχεις κάνει προσκλήσεις για κάλυψη κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων πολλές φορές. Πάμε χάρη στην Ίσο ΚΟ, για τους 4 παθολόγους έχουμε κάνει προκήρυξη 14 φορές. Πολύ ωραία. Το νοσοκομείο έχει μείνει πλέον χωρίς παθολόγο. Mm-hmm. Υπάρχει εφημερία χωρίς παθολόγο. Δηλαδή, να πας κάπου σε μια εφημερία επειδή σου τύχει κάτι. Ποιος είναι ο γιατρός που πρώτα θα σε δει και θα πει αν πρέπει να πας από εδώ, αν πρέπει να πας από εκεί? Είναι μια πολύ σημαντική ειδικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο παθολόγος. Λέμε λοιπόν τώρα. Έχεις 9 παθολόγους ιδιώτες γύρω-γύρω από το νοσοκομείο. Και κανέναν πλέον παθολόγο μέσα στο νοσοκομείο. Δίνεις επιμίσιο που είπα, δίνεις σπίτι, δίνεις. Και κανείς δεν πηγαίνει. Λεφτά, κάνεις προκήρυξη. Στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα ως Υπουργός Υγείας το καλοκαίρι του 2024, αφού δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο? Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πω ως Υπουργός, συγγνώμη παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δώσαμε λεφτά, σπίτια, μπόνους, τα πάντα. Δεν πήγε κανένας, δεν πειράζει, τα λέμε το χρόνο το καλοκαίρι. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο? Άρα θα υπάρξουν κυρώσεις, σκέφτεστε δηλαδή πέρα από αυτό. Κυρία αφήστε μία-μία οργανωμένη ζήτηση. Μπορεί ο Υπουργός Υγείας Ελλάδων να σας πει, να πει στους κατοίκους της ΚΟ, της Σπάρτης, mm-hmm. της Δράμας και τα λοιπά, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε κάτι παραπάνω, τα λέμε του χρόνου και ας μην λειτουργεί το νοσοκομείο? Υπάρχει αυτή η επιλογή? Κατά τη γνώμη μου αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Αφού αυτή η επιλογή δεν υπάρχει λοιπόν, mm-hmm. τι λέμε? Βάλαμε τους διοικητές των νοσοκομείων και πήραν τηλέφωνο όλους τους παθολόγους, να πω για την ΚΟ και όχι μόνο την ΚΟ, όλες τις πόλεις, και έτσι είπαμε, παιδιά, επειδή έχουμε πρόβλημα, θέλω να κάνετε 2, προσέξτε, γιατί συζητάμε, ναι, ναι. 2 εφημερίες το μήνα. Και θα πληρωθείτε κανονικά όσο πληρώνετε την εφημερία γιατρός του ΕΣΥ. 2, ξαναλέω,
Η φασαρία γίνεται για δύο εφημερίες το μήνα. Και εισπράξαμε σχεδόν καθολική άρνηση. Τώρα, κυρία Λιβαθινούς, μιλώ ειλικρινά. Πιστεύετε ότι το να πάει ένας ιδιώτης παθολόγος την ώρα που το νοσοκομείο δίπλα του έχει πραγματικό πρόβλημα λειτουργίας και να κάνει δύο εφημερίες το μήνα είναι τόσο μεγάλη θυσία προς τους συμπολίτες του, προς την κοινωνία, προς την πόλη του, προς το νησί του? Κάτι, είναι τόσο μεγάλη θυσία. Μπορείτε να κάνετε και ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει να κάνετε και με εσάς μια συνάντηση, όπως έκανε και ο κύριος Κασελάκης εχθές. Εγώ μιλάω τώρα σοβαρά. Οπότε... Το Κασελάκη είναι γελίωτος. Εγώ μιλάω τώρα σοβαρά. Ξαναλέω. Είναι οι δύο εφημερίες το μήνα που ζητάμε από τον καθέναν από αυτούς τους 145 στο σύνολο γιατρούς. Και όταν αντίδικο με όλους τους γιατρούς. Τόσο τεράστιο ζήτημα που αξίζει τον κόπο να τσακωνόμαστε, να πρέπει εγώ να πάρω κατασταλτικά μέτρα στις δημογράφες κλπ. Μάλιστα, που χρειάζεται. Ειλικρινά, κάνω μια ιστάτη έκκληση και από την εκπομπή σας στο φιλό του αυτών των ανθρώπων και του λέω: παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Δεν θέλουμε ούτε να σας εμβολέψουμε, ούτε να σας κλείσουμε τη δημογράφηση, ούτε να φαίνεται ότι τσακωνόμαστε, ούτε τίποτα. Αλλά ακούστε με λίγο. Ελάτε για να προσέξετε. Δεν μπορεί, έχει σημασία αυτό, δεν μπορεί να λέμε στον φτωχό συμπολίτη μας μιας περιοχής ή στον πιο οικονομικά αδύναμο ή σε εκείνον που δεν θέλει να πάει στον ιδιώτη, κόψε το λαιμό σου. Γιατί όταν του λέμε το νοσοκομείο δεν θα έχει παθολόγο και η μόνη σου επιλογή θα είναι να πας σε παθολόγο στον ιδιωτικό τομέα, είναι σαν να του λέμε ή θα έχεις λεφτά να πληρώσεις ή μείνε χωρίς γιατρό. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα στους γιατρούς μ' ακούν. Εγώ τον γιατρό τον σέβομαι ως οντότητα. Ο γιατρός δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας, δεν είναι ένας απλός ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να έχει και την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με την έννοια ότι είναι ιδιώτης. Αλλά παραμένει γιατρός. Η ιατρική ιδιότητα είναι η κυρίαρχη στη φύση του. Δεν είναι η εμπορική, δεν είναι η επιχειρηματική. Έτσι είναι. Σωστά, ναι. Άρα λοιπόν εγώ σεβόμενος αυτό το ρόλο του γιατρού, λέω το ανάποδο επιχείρημα που θέτουν, μα εμείς είμαστε ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι σαν να υποβιβάζουν την κυρίαρχη τους ιδιότητα. Κάνω μια ιστάτη ειλικρινά έκκληση. Εγώ δεν φλέγομαι να πάω να πάρω κατασταλτικά μέτρα. Προφανώς το κράτος έχει άπειρες επιλογές, γιατί είναι κράτος. Για να υποχρεώσει κάποιον να κάνει απλά κάτι. Απλά ζητάτε από τους ίδιους. Λέω, σας προσφέραμε μπλοκάκι. Πληρώνεστε ως γιατρή του εσύ για να κάνετε δύο εφημερίες το μήνα. Βοηθήστε. Αυτό λέω. Και μέχρι του χρόνου θα έχουμε σκεφτεί και άλλες λύσεις. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε και καλύψουμε τα κενά. Μάλιστα. Κατανοητό. Πραγματικά νομίζω ότι όλος ο σχετικός τσακωμός που έχει γίνει είναι υπερβολικά μεγάλο. Ωραία, μας τα είπατε, κατανοητό. Και πιστεύω ότι οι κοινωνίες οι τοπικές των 14 περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστεί το μέτρο, εάν τελικά χρειαστεί να το εφαρμόσουμε και δεν βρούμε λύση, οι ίδιες οι κοινωνίες θα μας στηρίξουν. Μάλιστα. Και το λέω διότι. Ναι, μεν μπορεί οι γιατροί να φωνάζουν, αλλά με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι σήμερα ούτε έναν συμπολίτη μου, ακόμα και τον πλουσιότερο που δεν θα πάει ποτέ στο δημόσιο νοσοκομείο, που θα πει στα σοβαρά: δεν με νοιάζει να στείλει το νοσοκομείο. Και το λέω ότι άκουσα, με συγχωρείτε. Άκουσα έναν γιατρό σε ένα κανάλι να λέει από αυτούς που αντιδρούν: δεν είναι πρόβλημα δικό μου αν θα λειτουργεί το νοσοκομείο, είναι πρόβλημα του Υπουργείου Υγείας. Θεωρώ τη δήλωση αυτή παντελώς απαράδεκτη. Το αν δεν λειτουργεί το νοσοκομείο σε μία πόλη είναι πρόβλημα όλου του κόσμου, όχι μόνο του Υπουργείου Υγείας. Και προφανώς και του γιατρού που έχει το ιατρείο τους 100 μέτρα. Λοιπόν, ξεκάθαρο από την πλευρά σας και κατανοητό. Για πάμε να προχωρήσουμε, να περάσουμε και λιγάκι στα πολιτικά. Χθες ο κύριος Κασελάκης εγκαινίασε μία πρωτότυπη για πάρα πολλούς επικοινωνιακή καμπάνια, θα τη χαρακτήριζα, επιλέγοντας να δει από κοντά και να συνομιλήσει και μέλη και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς την είδατε αυτή την κίνηση, κύριε Υπουργέ? Πολύ αμερικάνικη. Μου αρέσει. Μια χαρά είναι. Και εγώ συνήθως βλέπω πάρα πολύ κόσμο όταν δεν έχω έτσι υπουργικά καθήκοντα που μου αποστολούν λίγο χρόνο. Μου αρέσει η ανθρώπινη επικοινωνία πολιτικών με τους πολίτες. Και είναι ωραία εικόνα αυτή. Δεν έχω καμία αντίθεση. Καλό στη Γιάννη. Να κάνει ένα γραφείο, όταν βλέπει τον κόμμα και να ακούει, είναι καλό. Μπορεί να πάρει καμιά καλή ιδέα. Δηλαδή, δίνει κανεί πρόταση ο κύριος Κασελάκης με την κίνηση αυτή? Πιστεύω ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να είμαστε κλεισμένοι μόνο στα γραφεία μας. Πρέπει να έχουμε επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, πώς το είπατε. Για τον κύριο Κασελάκη, που λόγω του πλούτου που λέει ότι έχει, είναι και λίγο αποκλεισμένο από τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, μπορεί να είναι διπλά χρήσιμο, γιατί μπορεί να ακούσει και από τους απλούς ανθρώπους
πώς βιώνουν την καθημερινότητά τους. Δεν το θεωρώ κακό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω συνέχεια να ασκώ κριτική. Το να βλέπουμε τον κόσμο γενικά εμείς οι πολιτικοί είναι καλό. Μάλιστα. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μία επιμονή από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη με την προοπτική συγχώνευσης δύο ταλαιπωρημένων, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτός ο χαρακτηρισμός, τραπεζών της Attica Bank και της Παγκρίτιας. Και μάλιστα για μία συμφωνία η οποία ακόμη είναι στα σκαριά, ακόμη δεν έχει υπάρξει επί της ουσίας. Αλλά βλέπουμε ότι ο ίδιος αναβιάζεται. Λοιπόν, τι λέτε εσείς για αυτό? Διέπαυξα, υπήρξα 4 χρόνια υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων της ελληνικής δημοκρατίας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό επιτυχημένος, αυτό το κρίνουν οι άλλοι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ένας υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων με τα τραπεζικά ζητήματα έχει ασχοληθεί αναγκαστικά αρκετά, καθώς ανάπτυξη στην καπιταλιστική οικονομία χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν δίνεται να υπάρξει. Πιο αμαρτωλή ιστορία στην Ελλάδα από την Τράπεζα Αττικής δεν υπάρχει. Και οι αμαρτίες αυτής της τραπέζης βαρύνουν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, επί διακυβερνήσεως του οποίου το κράτος έβαλε μέσω του Ταμείου των Μηχανικών αλλά και της κυβερνήσεως ένα σκασμό λεφτά. Λεφτά τα οποία εξαερώθηκαν και η τράπεζα έπρεπε να οδηγηθεί σε καθάριση και κλείσιμο, μηδενίζοντας τις καταθέσεις και τις περιουσίες που είχαν επενδύσει στην τράπεζα αυτή. Η κυβέρνησή μας από την πρώτη μέρα έχει προσπαθήσει να βρει λύση για αυτή την τράπεζα, έχοντας κάνει προσκλήσεις σε διάφορους επενδυτές, διαπραγματεύσει. Έχετε παρακολουθήσει αυτά τα 4 χρόνια, κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει, προσπαθούν να αγοράσουν την τράπεζα. Όταν την αγοράσουν την τράπεζα, βλέπουν ότι λείπουν περισσότερα λεφτά αυτά που νομίζαν στην αρχή, πρέπει να βάλουν περισσότερα. Ο επενδυτής το σκέφτεται, φεύγει. Έχει γίνει ένα δράμα με την τράπεζα αυτή. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του τόπου να ολοκληρωθεί η συμφωνία που διαφέρει μεταξύ των επενδυτών της Παγκριτίου και της Τράπεζας Αττικής. Είναι η καλύτερη λύση που έχει εμφανιστεί όλα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα σχεδόν η μοναδική πραγματική λύση. Οι επενδυτές αυτοί δεσμεύονται να βάλουν ένα σκασμό λεφτά σε αυτή την τράπεζα, η οποία, επαναλαμβάνω, εάν δεν ευοδοθεί ένα τέτοιο σχήμα, έχει σοβαρότητα προβλήματα ελλείμματος κεφαλαίου στο δυναμικό της. Ο κ. Κασελάκης, που διατείνεται ότι γνωρίζει από τραπεζικά και από καπιταλισμό, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αντιδρά σε μια συμφωνία τόσο κατοφανώς ωφέλιμη για το δημόσιο, για την τράπεζα και για τους πολίτες και τους καταθέτες. Δεν ήθελα καν να σκέφτομαι τι θα σήμαινε στην Ελλάδα μια τραπεζική κρίση. Γιατί η Τράπεζα Αττικής μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη μας τράπεζα, αλλά δεν είναι μια σήμαντη τράπεζα. Και ξέρετε ότι οι φλόγες δεν έχουν δυσκολία να επεκταθούν. Άρα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη η ηρεμία στο τραπεζικό μας συντηρείται και μεγάλη σημασία η ευόδοση αυτού του εγχειρήματος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά που λέει ο κ. Κασελάκης, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένας, δεν ξέρω ούτε έναν, ανεξάρτητος κόμματος, που να ασχολείται με τα τραπεζικά και να μην εύχεται να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση. Δηλαδή αυτό που ακούμε. Μα σας είπα, είναι η μοναδική συμφωνία. Οι παλαιότερες προσπάθειες που είχαν γίνει και επί των ημερών μου, όλες τελικά απέτυχαν. Γιατί η τράπεζα είχε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που οι επενδυτές βλέπαν στην αρχή. Δεν αναφέρω μία-μία της. Δουλειά με την Έλλητον κλπ. Δεν θα να μπω τώρα. Έγιναν πολλές απόπειρες. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται ήδη έχουν δείξει τις ικανότητές τους στην Παγκρίτιο, η οποία, όπως βλέπετε, τα πρώτα της αποτελέσματα είναι εξαιρετικά θετικά. Και μια άλλη τράπεζα που ήταν προβληματική στο παρελθόν, τώρα έχει γυρίσει την κερδοφορία και μπαίνει σε μια τάξη. Μακάρι αυτό το μοντέλο να ακολουθεί και στην Τράπεζα Αττικής, που είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αν φτιαχτεί ένας ισχυρός τραπεζικός πυλώνας, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, ο μόνος λόγος το κάνει αυτό, ναι, για ποιο που μπορώ να σκεφτώ για να αντιδρά κάποιος σε αυτό το εγχείρημα είναι γιατί θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιας άλλης τράπεζας. Επειδή δεν θέλει να φτιαχτεί πέμπτος πυλώνας. Γιατί καταλαβαίνω, αν είσαι μέτοχος ή έχεις συμφέροντα σε μια άλλη από τις 4 συστημικές τράπεζες, πιθανόν να θεωρείς απειλή το να γίνει ένα πέμπτο πυλώνα. Και πιθανόν να βάλει και ένα πολιτικό να κάνει φασαρία. Ναι, γιατί άλλη λογική δεν βλέπω εγώ. Ναι, αλλά ο πέμπτο πυλώνα, όπω λέτε, αν δημιουργηθεί, δεν θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό κλάδο. Για το κράτο, το συμφέρον του κράτου, των φορολογουμένων, των καταθετών και του συνόλου τη εθνική οικονομία, είναι αυτό το εγχείρημα να προχωρήσει και ο πέμπτο πυλώνα να δημιουργηθεί. Χωρί να γνωρίζω κάτι, σα λέω. Πιθανόν κάποια ιδιωτικά συμφέροντα. Υπάρχουν, λέτε. Στον καπιταλισμό υπάρχουν συγκρουόμενα ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός.
Το ερώτημα είναι με ποιον θες να είσαι. Με τα ιδιωτικά συμφέροντα ή με το κράτος. Το συμφέρον του κράτους στην προκειμένη περίπτωση είναι να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Διότι δεν υπάρχει άλλη καλύτερη. Άρα λοιπόν, όποιος αντιμάχεται αυτή τη συμφωνία, προσπαθεί να εξυπηρετήσει κάποια άλλα συμφέροντα. Όχι του κράτους πάντως. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι ο κύριος Κασελάκης, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλα τραπεζικά συστήματα. Δηλαδή, ο ίδιος δεν γνωρίζει ότι χρειάζεται ένα πακέτο διάσωσης το οποίο θα πρέπει να μεταφέρει και κάποιοι ιδιώτες. Δεν γίνεται μόνο το κράτος. Επειδή δεν είναι Τσίπρας. Να βάλει χρήματα. Και έχει γνώση τραπεζικών, γι' αυτό δεν μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα και ασχολείται με αυτή τη συμφωνία. Τεράστια. Δηλαδή, ξύπνησε μια μέρα μέσα στο καλοκαίρι στον Κάψονα και αποφάσισε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ότι θέλει να χαλάσει τη συμφωνία εξυγείας της Τράπεζας Αττικής. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δεν βγάζει νόημα αυτό που γίνεται. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν βγάζει νόημα αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Εγώ θέλω πάρα πολύ να βρεθώ ενώπιον του κυρίου Κασελάκη σε μια ζήτηση και να μας εξηγήσει ποια είναι η πρότασή του για την Τράπεζα Αττικής. Να την καταλάβουμε. Τώρα, κύριε Υπουργέ, εχθές ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Τράπεζα Αττικής ήταν κατά το παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ Bank. Είπε ο ίδιος. Εσείς πιστεύετε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ? Σας δηλαδή είπα ότι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ η τράπεζα αυτή καταστράφηκε. Σας είπα ότι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ στην τράπεζα αυτή μπήκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία εξαερώθηκαν, χάθηκαν δηλαδή, του Ασφαλιστικού Ταμείου των Μηχανικών και του Ελληνικού Κράτους. Αν υπάρχει μια μεγάλη αμαρτία του ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες, άλλη μια μάλλον μεγάλη αμαρτία, είναι σίγουρα η Τράπεζα Αττικής. Το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Τράπεζα Αττικής ξεπερνάει κάθε λογική. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και πάλι εύχομαι βίωνα ανθάσπατον